Υπήρξε όντως το τελευταίο διάστημα έντονη κινητικότητα στις τάξεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπήρξαν σήμερα επίσημες ανακοινώσεις. Πάμε στο Μυλοποτάμο. Ο Γρήλος Παπαδάκης, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μυλοποτάμου. Η πρώτη αντίδραση των επαγγελματιών, των κτηνοτρόφων, του πρωτογενή τομέα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές που μας ακούνε και μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, περί τα 170 εκατομμύρια αγγίζουν αυτά τα μέτρα στήριξη στον πρωτογενή τομέα. Είστε ικανοποιημένοι? Κάποια από τα αιτήματά σας, φαντάζομαι, έτσι υλοποιούνται και έγιναν αποδεκτά. Κύριε Παναγιωτόπουλε, όχι πλήρως ικανοποιημένοι. Εγώ θα πω για άλλη μια φορά ότι... είναι καλά αυτά τα μέτρα, αλλά προς τον κτηνοτρόφο δεν ωφελεί τίποτα. Θυμάστε σε μια εκπομπή σας που είχαμε συνδεθεί από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, που είχα επισκεφτεί τον κύριο Πλαγιωτάκη, είχα αναφέρει εκεί και είχαμε συζητήσει όσον αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο. Αυτή τη στιγμή, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, αυτό είναι ένα μέγα λάθος. Αυτά τα λεφτά, τα 8 εκατομμύρια ευρώ, έπρεπε να πάνε κατευθείαν στο κτηνοτρόφο και όχι στο μεταφορικό ισοδύναμο. Αυτή τη στιγμή το μεταφορικό ισοδύναμο το παίρνει ο μεγαλοέμπορας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε λοιπόν 1,5 με 2 χρόνια τώρα ότι οι ζωοτροφές έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Δεν έχουν μειωθεί. Θα πάρουν λοιπόν και αυτά τα λεφτά. Δεν θα δούμε μειώσεις ούτε στα τριφύλια, ούτε στα καλαμπόκια, ούτε στα μείγματα. Και θα έχουμε πάλι μία λεϊλασία απέναντι στο κτηνοτρόφο. Πού θα δείτε μειώσεις δηλαδή μέσα από αυτά που παρουσιάσαμε? Θα σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα σας πω. Γιατί εγώ είχα επικοινωνία και σήμερα και θα έχω και την άλλη εβδομάδα, επικοινωνία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μίλησα λοιπόν και με τον κύριο Τσεδίκογλου, μίλησα και με τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο. Εγώ του είπα την αντίδρασή μου, διότι το μεταφορικό ισοδύναμο έπρεπε να πάει κατευθείαν στον κτηνοτρόφο. Αυτό το 7% λοιπόν, η επιδότηση επί του κύκλου εργασιών. Για να καταλάβει και αυτός που μας ακούει. Μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτοπουλε. Για να καταλάβει και αυτός που μας ακούει. Το μεταφορικό ισοδύναμο, όπως το κάνει τώρα, υποχρεώνει λοιπόν εμένα να έχω μετρητά στην τσέπη, να ανέβω στη στερεά Ελλάδα, να αγοράσω ζωοτροφές. Να μπω σε μια διαδικασία, δηλαδή να κόψω τιμολόγια, να φανεί δηλαδή το ειστήριο του καραβιού, για να μπορώ να δηλώσω να πάρω μεταφορικό ισοδύναμο. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Εγώ θα έχω και αύριο, αν μπορέσω να επικοινωνήσω με τον ίδιο τον υπουργό, τον κύριο Πλατζωτάκη, επειδή το είχαμε συζητήσει, να δει γιατί θα τα χειριστεί αυτά τα 8 εκατομμύρια ο κύριος Πλατζωτάκης, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Να δούμε με τι τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το πράγμα, να πάνε αυτά τα χρήματα δηλαδή. Μάλιστα. Κατευθείαν στον κτηνοτρόφο. Να δούμε. Εγώ λοιπόν την αντίδραση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το εξής. Δεν μπορεί ο κτηνοτρόφος να επιβαρύνεται ακόμα βάρητα που δεν του αρμόζουν. Αυτό το 7% λοιπόν, η επιδότηση στον κύκλο εργασιών, πώς το πω... Και αυτό η αντίδρασή σας, πώς το βλέπετε? Και αυτό μεγάλο λάθος, διότι αυτή τη στιγμή διανύουμε 2 χρόνια κρίσης. Διανύουμε ένα χρόνο που επιβαρυνόμαστε πάρα πολλά βάρητα στον πρωτογενή τομέα και ειδικά ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Λοιπόν, το 7% που μου λέει εμένα από το Γενάρη μέχρι το Μάρτι, δεν μου λέει κάτι του 22. Ή πρέπει να βάλουν έτσι τα τιμολόγια όλα του 21, που έχει περάσει ο χρόνος. Αυτή τη στιγμή εγώ θα σφάξω το Πάσχα. Δεν θα παρουσιάσω τιμολόγιο λοιπόν μέχρι το Μάρτι. Έτσι, πετούμε έξω. Το γάλα, ξέρουμε πολύ καλά ότι το κόμμα ανά 3 μήνες. Τιμολόγια ανά 3 μήνες. Τι θα παρουσιάσει δηλαδή ένας κτηνοτρόφος? 1-0 από το Γενάρη μέχρι το Μάρτι για να πάρει τι? Να αναλογεί στον καθένα 300 με 400 ευρώ. Είναι μέτρο αυτό? Διασώζει το κτηνοτρόφο?
Δεν διασώζεται, κύριε Παναγιωτόπουλο, κτηνοτρόφος έτσι. Αντιδράσεις υπάρχουν πολλές. Έχω δεχτεί χιλιάδες τηλεφωνήματα από κτηνοτρόφους, διότι, κοιτάξτε να δείτε, η Μακρύτια Συντονιστική έχει ξεκινήσει ένα αγώνα για το συμφέρον και το καλό του κάθε κτηνοτρόφου και του κάθε αγρότη. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τι κάνει? Μας μηδενίζει, κύριε Παναγιωτόπουλο. Μας μηδενίζει. Μάλιστα. Οπότε. Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα. Θα έχετε τηλεφωνική επικοινωνία, θα το προσπαθήσετε. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν ενδιασμοί. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν θα είναι τηλεφωνική επικοινωνία. Εγώ ήδη σήμερα ό,τι είπα και να είναι, και ό,τι και να είναι. Και... Βέβαια. Σωστά. Απλά καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποια κενά. Την επόμενη εβδομάδα θα ανέβουμε στην Αθήνα. Θα είμαστε στην Αθήνα. Μάλιστα. Μία επιτροπή από την Παγκρίτια Συντονιστική για να προλάβουμε αυτό το κακό. Δεν γίνεται, κύριε Παναγιωτόπουλε, να περιμένουμε τόσο καιρό για να δούμε ορισμένα λεφτά σε κτηνοτρόφους πραγματικά που υποφέρουν, και αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα Μάλιστα. είναι σχεδόν μηδέν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Κρατώ τους ενδιασμούς σας. Θα το επαναφέρουμε το θέμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, λοιπόν.